Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημερίσουμε την Ευελίνα Πάπουλε που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Ευελίνα. Καλημέρα. Και τον Δημήτρη Στεφανάκη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Με δύναμη από τη Θεσσαλονίκη, η Ευελίνα Πάπουλε κατεβαίνει την επόμενη σεζόν στην Αθήνα με δύο πολύ πετυχημένες παραστάσεις. Την Δίψα και την παράσταση που είχε με τον Ηρακλή Μιχαλίδη και τους Αγαμουστίτες. Και ο Δημήτρης έρχεται με την δύναμη ενός μεσογειακού βραβείου που πήρε και τίμησε και τη χώρα μας για τις μέρες Αλεξάνδρειας. Τώρα καινούργιο μυθιστόρημα, Film Noir. Σας το δείχνω. Και όλα εκδόσεις ψυχογιός. Με τη σειρά όμως, κυρίες προηγούνται νομίζω. Λοιπόν, Δημήτρης Στεφανάκης στη σειρά. Film Noir λοιπόν, καινούργιο μυθιστόρημα. Τιμημένος ο Δημήτρης με αυτό το πριν, πες το εσύ βρε Δημήτρη. Πριν με την Τερανία Τρανζέ 2011. Ξέρω, πώς το πριν με την Τερανία Τρανζέ 2011. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία της γαλλικής αγοράς. Πρώτη φορά το παίρνει Έλληνας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω ότι είναι και πάρα πολλά χρόνια που έχει να διακριθεί ένας Έλληνας με διεθνές βραβείο. Ίσως το οποίο το δίνει για ένα έργο ή για το σύνολο του. Το δίνει για το βιβλίο. Για το βιβλίο. Το έχει πάρει ο Ουμπέρτο Έκο πριν, το έχει πάρει ο Ορχάν Παμούκ, το έχουν πάρει δηλαδή προσωπικό της μεσογειακής λογοτεχνίας. Άρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ. Και είχα απέναντί μου έναν το Θέρκας που έχει γράψει ο Στρατιώτης Σαλαμίνας, ο οποίος διακαώς επιθυμούσε να το πάρει αυτό το βραβείο, δεν τα κατάφερε. Και είναι και μια ευκαιρία από ό,τι λέγαμε και με τον Δημήτρη πριν να μιλήσουν οι ξένοι και καλά για μας. Ναι, βέβαια. Δηλαδή να μην εστιάσουν μονάχα στα μειονεκτήματα. Οι Γάλλοι αναγνώσουν λίγο ότι μέσα από τις μέρες Αλεξάνδρειας μάθαμε την Ελλάδα. Πώς θα μάθει ο άλλος. Δεν έρχονται όλοι στην Ελλάδα. Δεν ταξιδεύουν όλοι στην Ελλάδα. Μα και να έρθουν δεν πάνε. Και δεν προλαβαίνουν μέσα σε 10 μέρες να μάθουν. Μέσα από ένα μυθιστόρημα μαθαίνει την καθημερινότητα ενός ολόκληρου λαού. Μας θεωρούν απαίδευτους χωρίς κουλτούρα, χωρίς πολιτισμό. Δεν είμαστε έτσι. Μας θεωρούν βέβαια. Και η ελληνική λογοτεχνία κακώς, κατά τη γνώμη μου, είναι αναξιόπιστη στην Ευρώπη. Κακώς. Υπάρχουν τόσοι καλοί λογοτέχνες. Νομίζω ότι είναι και θέμα πολιτικής του βιβλίου. Πρέπει κάποτε και οι πολιτικοί να καταλάβουν με όμικρον γιώτα ότι ο πολιτισμός είναι πολιτική. Κοίταξε όμως, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Με τον ίδιο τρόπο, διότι εμείς τους λέμε, ρε παιδιά, γιατί ας μας θεωρείτε γηγενείς, ανόητους, αμόρφωτους και κακομύριδες. Και υπάρχει σε αυτό το χώρο υπάρχει ένας πολιτισμός, υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει ένα χτίσιμο πραγμάτων και με τα καλά του και με τα κακά του. Όταν πάνε στην Αίγυπτο οι Ελληνάρες από εδώ, τι βλέπουν στον Αιγύπτιο, βλέπουν ας πούμε τον απόγονο ενός μεγάλου πολιτισμού ή βλέπουν τον ξυπόλυτο που λέει α, πάνε από εδώ. Κοίταξε όμως, Ισραήλ, Τουρκία, Αίγυπτος, όλοι οι μεσογειακοί λαοί σήμερα επενδύουν στο βιβλίο. Επενδύουν με συγκεκριμένη πολιτική και βλέπεις ότι κάθε χρόνο μεταφράζονται πολλά βιβλία από κάθε εθνική λογοτεχνία εκτός της Ελλάδος. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Να πούμε δύο κουβέντες τώρα για το καινούργιο βιβλίο, το οποίο έχει μια κεντρική ιστορία πάρα πολύ δυνατή. Το Film Noir, το οποίο αυτό μεταφράζεται, το 7ο και μεταφράζεται στα γαλλικά, άνοιξη του 2011 θα είναι εκεί. Λοιπόν, πες μας δύο λόγια για την κεντρική προσωπικότητα του Ζαχάροφ, που πραγματικά είναι συναρπαστική από μόνη της και μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, ο Βασίλης Ζαχάροφ είναι ένας διεθνής παράγοντας ελληνικής καταγωγής, άγνωστος σχετικά στην Ελλάδα, ο οποίος χωρίς υπερβολή είναι η μισή ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία. Πρέπει να ξέρετε ότι χωρίς τον Ζαχάροφ δεν θα είχαμε μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στον πλευρό των συμμάχων, δεν θα είχε γίνει ποτέ η νικαρχιστική εκστρατεία. Την ευθύνη για την δεν την έχει ο Ζαχάροφ. Η έκβαση της οποίας, για την έκβαση μάλλον της οποίας δεν ευθύνεται ο Βασίλειος Ζαχάροφ, αλλά η ανικανότητα και η μικρότητα των πολιτικών εδώ. Έβαλε τα λεφτά, χρηματοδότησε. Έβαλε χρηματοδότηση με 4 εκατομμύρια λίρες την νικαρχιστική εκστρατεία. Ήταν το όραμά του η επικουρική αυτοκρατορία που θα αποτελούσε τότε η μεγάλη Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν είχε τη βοήθεια που έπρεπε από τους πολιτικούς της εποχής. Ήταν συνομιλητής πρωθυπουργών, μεταξύ των οποίων και με τον Βενιζέλο. Δηλαδή δεν είναι ιστορική λογοτεχνία αυτό το πράγμα. Είναι μυθιστόρημα. Έχει όμως στοιχεία ιστορίας. Όχι, πρέπει να έχει, πρέπει, αλλά λέω ήταν υπαρκτή προσωπικότητα. Δεν ήταν υπαρκτή προσωπικότητα. Μου δίνεις μια αφορμή να πω ότι το μυθιστόρημα είναι ένα λαϊκό ανάγνωσμα, πρέπει να είναι εύπεπτο κατά τη γνώμη μου. Δεν δίνουμε ρεσιτάλ ακατανοησίας μέσα από ένα σύγγραμμα που το ονομάζουμε μυθιστόρημα. Πρέπει να είναι συναρπαστικό και νομίζω ότι το μυθιστόρημα διαβάζεται παντού. Είτε είναι καλό είτε είναι κακό, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση, τα ελαφρά και τα βαριά μυθιστόρηματα. Δεν υπάρχουν ελαφρά. Υπάρχουν συναρπαστικά μυθιστόρηματα, καλά μυθιστόρηματα, τα οποία διαβάζονται. Εξαρτάται από το στομάχι του καθενός. Δεν νομίζω. Εξαρτάται απλώς. Υπάρχει μια παρανόηση σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν ελαφρά μυθιστόρηματα, μάλλον υπάρχουν καλά μυθιστόρηματα, συναρπαστικά και υπάρχουν μυθιστόρηματα που δεν διαβάζονται γιατί δεν είναι συναρπαστικά, γιατί δεν είναι ενδιαφέροντα, γιατί δεν είναι γραμμένα με τρόπο που να σέβονται τον κώδικα αντίληψη του αναγνώστη. Να πούμε επίσης ότι εκτός από ιστορία. Να το κάνει ένα διαχωρισμό ανάμεσα στο σκουπίδι και σε αυτό που έχει λίγη δουλειά πάνω. Ναι, συμφωνώ.
θα κάνω ένα διαχωρισμό εκεί, ναι. Γιατί έχουμε πήξει με τίτλους. Υπάρχει ένας πληθωρισμός, αλλά αυτό είναι νομίζω ένα φαινόμενο το οποίο αφορά την ελληνική κοινωνία γενικά. Δεν αφορά μόνο τη λογοτεχνία. Πάντως, εκτός από το ιστορικό θέμα, υπάρχει δράση ναρπαστική, κοσμοπολιτισμός, σεξ και έρος δυνατός. Ελένα, τα πράγματα πώς τα βλέπεις εδώ με την κρίση και πώς θα τις καπουλάρουμε, πώς τη βλέπεις? Δεν τις καπουλάρουμε, εννοείται, δεν τις καπουλάρουμε. Όχι, δεν γίνεται αυτό που λες. Πρέπει να βρούμε τρόπους να σταθούμε όρθιοι. Νομίζω ότι ο καθένας θα τις καπουλάρει με τον τρόπο του και παρείστηκα ταυτόχρονα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορούμε να τις καπουλάρουμε από αυτά που μας βάζουν να μας συμβούν, γιατί αυτά επιβάλλονται. Αλλά αυτού του τύπου τα πράγματα νομίζω ότι θα ξυπνήσουν σε όλους μας πράγματα που είχαμε ξεχάσει και θα θέλαμε να κάνουμε. Γιατί θα έχουμε περισσότερο χρόνο, μάλλον. Το γεγονός ότι χάνουμε δεν σημαίνει ότι είμαστε και χαμένοι. Έτσι. Μα χάνουμε. Συγγνώμη. Υπάρχει μια δόση επικαιρότητας, μια που λέμε για το film noir, γιατί εκεί φαίνεται πώς στείνονται αυτά τα παιχνίδια. Ξέρετε, αυτά τα παιχνίδια στείνονται από τις αρχές του 20ου αιώνα, από συγκεκριμένους ανθρώπους, μέσα στους οποίους συγκαταλέγεται, μάλλον πρωταγωνιστής ήταν ο ίδιος ο Βασίλης Ζαχάροφ. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που στείνονται όλα αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Και υπάρχουν συγκεκριμένα σχήματα στην ιστορία. Θα σας θυμίσω, Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, είχε προηγηθεί η πτώχευση. Τώρα πάει να θα ακολουθήσει μάλλον και έρχεται και ένας πόλεμος με την Τουρκία το 1897. Ναι, δηλαδή υπάρχουν κάποια σχήματα που καλό είναι να μην επαναληφθούν. Οι θεωρίες, το πώς στείνονται τα παιχνίδια τα διάφορα, ούτως ή άλλως είναι. Δεν είναι θεωρίες, περισσότερο θα πω η ίδια η πραγματικότητα. Ναι, σωστό. Αυτό που ρώτησα εγώ την Ευελίνα είναι πώς ατομικά ο καθένας αντιδρά και πώς μπορεί να σταθεί όρθιο σε αυτή την κατάσταση. Διότι η εξήγηση το ότι έτσι στείνονται τα παιχνίδια είναι σωστή. Αυτό είναι. Εμείς τι κάνουμε, οι υπόλοιποι. Η τέχνη τι ρόλο θα έπαιζε σε αυτό, ας πούμε. Ο καθένας νομίζω θα βρει τη διέξοδό του. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι είναι, τουλάχιστον στον καλλιτεχνικό χώρο, έχουν την ευκαιρία ενδεχομένως να κάνουν και πράγματα που δεν τους είχαν δώσει η παραγωγή την ευκαιρία να κάνουν. Άρα τα στείλουν μόνοι τους. Γινόμαστε δηλαδή λιγάκι δημιουργοί αυτού του πράγματος που εμείς θέλουμε να προτείνουμε και όχι το τι είναι απλά εύπεπτο, εύκολο. Και πώς να το πω, με την κακή έννοια, λαϊκό. Μπορούν να υπάρχουν λαϊκά θέματα τα οποία να είναι πάρα πολύ καλά. Να έχουν δουλειά από πίσω. Να υπάρχει, να υπάρχει ψυχή βασικά. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή όλοι μας το χάσαμε στην πορεία του χρόνου. Λέγαμε, οκ, ας μην το κάνουμε αυτό, ας κάνουμε αυτό το άλλο, ναι, γιατί έχει χρήματα. Ναι. Ενώ τώρα είναι λίγο. Λοιπόν, υπό την προϋπόθεση δεν θα φέρεις μαζί στον Ιεροκλή. Υπό την προϋπόθεση δεν θα φέρεις μαζί στον Ιεροκλή, θα έρθεις μόνη σου. Να ξανανοώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο. Μεγάλη μου χαρά. Τι θα κάνετε. Μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Να είστε καλά.